Περίπου τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, μπαίνει στην τελική ευθεία η κατασκευή νέας γέφυρας σύγχρονων προδιαγραφών που θα συνδέσει την ευρύτερη περιοχή του Αλικιανού και του Σελήνου με την επαρχιακή οδό Χανίων Ομαλού. Ήδη από τη διαγωνιστική διαδικασία έχει προκύψει ο ανάδοχος, το έργο περνάει σε προσυμβατική περίοδο και ο στόχος είναι να πέσουν υπογραφές εντός του 2022. Σε αναρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής έκανε γνωστό πως η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Κερίτη προχωρά. Ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία του νομού Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα, που θα βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Εξίσου σημαντικά είναι και τα σύνοδα έργα και κυρίως τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα δωρακίσουν την περιοχή από ακραία φυσικά φαινόμενα. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι μπαίνουμε στην κατασκευή πλέον της νέας γέφυρας του ποταμού Κερίτη. Θεωρώ ότι σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου, στο επόμενο διάστημα, σε επόμενες εβδομάδες, θα ολοκληρωθούν τυπικές διαδικασίες που αφορούν την ανάθεση ενός δημόσιου έργου. Το Υπουργείο Υποδομών είναι αυτό το οποίο επιβλέπει, αναθέτει και παρακολουθεί την υλοποίηση της εκτέλεσης του έργου με τις υπηρεσίες του. Η νέα γέφυρα θα έχει συνολικό μήκος 85 μέτρα με 3 επιμέρους ανοίγματα, ενώ το συνολικό πλάτος του καταστρώματος ανέρχεται στα 14 μέτρα, περιλαμβανομένων και των πεζοδρομίων. Προβλέπει δε επιπλέον οδικά έργα, έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης ανάντι και κατάντι της γέφυρας και έργα ηλεκτροφωτισμού. Θα ενώνει δύο επαρχίες, θα είναι σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ παραγωγική σε αγροτικά προϊόντα, άρα με μεγάλο φόρτο κυκλοφοριακής κίνησης και με μεγάλα οχήματα. Άρα ήταν άλλος ένας λόγος που πετύχαμε και διεκδικήσαμε την κατασκευή της νέας γέφυρας. Οι απαλωτριώσεις έχουν ήδη αρχίσει, ενώ για τη χωροθέτηση της νέας γέφυρας στα 200 μέτρα από την ιστορική γέφυρα του Κερίτη προηγήθηκε μια μακρά διαδικασία γεωλογικού, τεχνικού και περιβαλλοντικού ελέγχου. Αυτή όμως η απέτηση τότε του Δήμου για την κατασκευή νέας γέφυρας έγινε αποδεκτή. Βγήκαν τα λεφτά το Μάιο του 2019 για τη μελέτη. Αυτή η μελέτη πέρασε πολλά στάδια, γιατί είχε πάρα πολλά τμήματα να υλοποιηθούν. Μιλάμε για υδραυλικά τμήματα, μιλάμε για τεχνικά, μιλάμε για περιβαλλοντικά. Είχαμε μια συνεργασία ως Δήμος Πλατανιά και ως ένα από τα τρία μέρη της προγραμματικής μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών να συνδράμουμε καθοριστικά το έργο της μελετητικής ομάδας σε πολλά σημεία και με τη βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ο ανάδοχος του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας θα αναλάβει την υποχρέωση κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και στη θέση της ιστορικής γέφυρας, για την οποία έχει συνεδριάσει επανειλημμένα η Επιτροπή Παρακολούθησης και έχουν ανατεθεί οι αρχικές μελέτες.